και απευθύνεται σε παιδιά του. Σιωπή δε σημαίνει συνένεση είναι το κεντρικό σύνθημα της θεματικής εκδήλωσης με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα σεξουαλικής υγείας που διοργανώθηκε με την υποστήριξη της Περιφέρειας Κρήτης σε συνεργασία με το μη κερδοσκοπικό σωματείο Ασφαλή Ξένια στα Παιδιά Τώρα. Στόχος μας είναι να μπορούμε να περάσουμε μέσα από δράσεις παγκόσμια το μήνυμα ότι η σεξουαλική υγεία είναι ένα σημαντικό στοιχείο της ανθρώπινης εξέλιξης, ότι οι άνθρωποι πρέπει να είναι υγιείς και η σεξουαλικότητα είναι ένα σημαντικό κομμάτι. Φέτος το θέμα είναι η συνένεση, ένα πολύ σημαντικό στοιχείο, μια απαραίτητη δεξιότητα, προκειμένου να ζούμε αρμονικά και προκειμένου να μπορούμε να βοηθήσουμε τα παιδιά μας να δημιουργούν σχέσεις και υγιείς και ασφαλείς. Λοιπόν, η ΑΞΕΠΤ γενικά επιδιώκει μια σχέση συνεργασίας και εμπιστοσύνης μεταξύ της Περιφέρειας Κρήτης, της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης, του Δήμου Ρεθύμνης. Είναι μια συνεργασία η οποία έχει, θα λέγαμε, αποτελεί έναν βασικό πυλώνα για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση σε θέματα που αφορούν την σεξουαλική υγεία και την πρόληψη από την παιδική σεξουαλική κακοποίηση. Η συνένεση είναι ένα κρίσιμο στοιχείο κάθε υγιούς σεξουαλικής επαφής και πρέπει να εκπαιδεύσουμε τους εαυτούς μας και τους άλλους για το τι σημαίνει, πώς να την εκφράσουμε και πώς να την αποκτήσουμε. Επιπλέον, είναι απαραίτητο να σεβόμαστε και να εκτιμούμε την αυτονομία και τις επιλογές του καθενός σε σεξουαλικά θέματα, ανεξάρτητα από το φύλο, τον σεξουαλικό προσανατολισμό ή οποιονδήποτε άλλο παράγοντα. Έχουμε λοιπόν δραστηριοποιηθεί πάνω σε δύο προς το παρόν βιβλία που έχουμε ετοιμάσει, εκπαιδευτικά εγχειρίδια να τα πω καλύτερα. Είναι το ένα «Παίζω με το φρίξο και μαθαίνω για το σώμα μου και τις διαπροσωπικές σχέσεις», το οποίο μάλιστα έχει λάβει το Award for Excellence in Innovation in Sexual Education από τον Διεθνή, από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Σεξουαλικής Υγείας. Οι στόχοι του εργαστηρίου μας αντλήθηκαν από τον Διεθνή Οδηγό για τη Σεξουαλική Διαπαιδαγώγηση της UNESCO και βασικός σκοπός του εργαστηρίου είναι να κατανοήσουν τα παιδιά τι είναι η ανεπιθύμητη σεξουαλική προσοχή και την ανάγκη της ιδιωτικότητάς τους καθώς μεγαλώνουν. Η μεθοδολογία που ακολουθούμε όπως κάθε φορά στα εργαστήριά μας είναι η βιωματική παιγνιώδης προσέγγιση, η οποία βασίζεται, όπως λέει και το όνομά της, στο βίωμα και το παιχνίδι. Για το μήνα Σεπτέμβριο έχουν προγραμματιστεί σε όλους τους νομούς της Κρήτης βιωματικά εργαστήρια για παιδιά 10 έως 12 ετών και μια ενημερωτική εκδήλωση στο Ηράκλειο Κρήτης με προσκεκλημένους επιφανείς ομιλητές από όλη την Ελλάδα. Με την ομάδα ΑΞΕΠΤ, την ομάδα δηλαδή για την ασφαλή σεξουαλική υγεία των παιδιών, μας κάνουμε πάρα πολλές δράσεις οι οποίες ξεκινήσανε από το Ρέθυμνο με την συνδιοργάνωση και τη συμπαράσταση Περιφερειακής Ενότητας και του Δήμου Ρεθύμνου και φέτος οι δραστηριότητες αυτές θα επεκταθούν και σε όλη την Κρήτη με την οικονομική συμπαράσταση και βοήθεια και της Περιφέρειας Κρήτης, όπου σε όλη την Κρήτη θα πρέπει να περάσουμε ένα σημαντικό μήνυμα που αφορά τη συνένεση σε κάθε συναισθηματική ή οποιαδήποτε άλλη σχέση με άλλο άνθρωπο. Είναι, αν θέλετε, μια απελευθέρωση της ψυχής των παιδιών μας να ξέρουν ότι δεν είναι απροστάτευτα στους δυστυχώς κοντινούς κινδύνους, γιατί τα σεξουαλικά εγκλήματα συμβαίνουν συνήθως από το οικείο περιβάλλον των παιδιών, άρα λοιπόν τα παιδιά πρέπει να είναι οπλισμένα και δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι αυτή η ομάδα διάλεξε το σκετζοχυράκι σαν, αν θέλετε, σύμβολο αυτής της προσπάθειας.